Πάμε στη Βιάννο. Με την Εύη Παπαδάκη, τα είχαμε ξαναπεί στον προηγούμενο χιονιά και είχαμε δώσει έτσι μια υπόσχεση. Θα τα ξαναπούμε στον επόμενο. Πολλοί δεν μας πίστεψαν. Πού να υπάρξει χιονιά τώρα το Μάρτι. Εύη, τελικά χιόνισε. Τελικά χιόνισε και τα ξαναείπαμε κιόλας, Νίκο. Γιατί εμείς ό,τι λέμε το κάνουμε εδώ. Σωστά. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Ναι. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Κάνει πολύ κρύο. Αυτή τη στιγμή είμαι πάνω από τη Βιάννο. Εδώ πέρα βλέπετε πως το χιόνι έχει. Τώρα μόλις ξεκίνησε να ρίχνει, δεν ξέρω αν φαίνεται. Βέβαια, βέβαια. Κατάλευκο το τοπίο. Ναι. Ωστόσο ξεκίνησε η κακοκαιρία Φίλιππος από σήμερα το πρωί χιονόπτωση. Το μεσημέρι έβρεξε και το έλειωσε, αλλά παιδιά έχει ξεκινήσει ξανά και το πολύ χιόνι θα είναι σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί. Σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί. Εν τω μεταξύ, Εύη, δεν φυσάει, δεν έχουμε ανέμους, δεν ρίχνει χιονόνερο που θα πεις ότι θα λιώσει το χιόνι. Όχι, όχι. Το μεσημέρι έριξε, το έλειωσε, ναι. Αλλά τώρα έχει ξαναρχίσει. Άνεμο αυτή τη στιγμή δεν έχει. Εντάξει, λίγο, πολύ λίγο. Μάλιστα. Είσαι σε ένα σημείο που μπορεί κάποιος να το προσεγγίσει και με το αυτοκίνητο ή χρειάζεται πεζοπορία? Όχι, μπορεί να το προσεγγίσει με το αυτοκίνητο, με 4x4 όμως. Κάποιο χαμηλό αυτοκίνητο χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες νομίζω ότι είναι επικίνδυνο. Πεζοπορία, όποιος θέλει, ναι, αλλά πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Αναφορικά τώρα με τα προβλήματα, ξέρεις, μετά από ένα χιονιά ακολουθεί και ο παγετός. Είναι νωρίς να μιλάμε για παγετό, βέβαια, από τη στιγμή που το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, θα χιονίσει και αύριο. Έχεις ενημερωθεί για κάποια προβλήματα τα οποία καταγράφηκαν στην περιοχή? Οι διακοπές ρεύματος, ναι. Που εντάξει υπήρχαν και την προηγούμενη φορά, δεν είχαμε πρόβλημα με τις υδροροές, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και αυτή τη φορά οι δρόμοι έμειναν ανοιχτοί, εντάξει, ο κόσμος ήταν και πιο προετοιμασμένος από την προηγούμενη φορά, αλλά το πρωί δηλαδή που ξεκίνησε η κακοκαιρία αμέσως καθάριζαν τους δρόμους και πήγε πολύ καλά αυτό. Μάλιστα. Ωστόσο, να πούμε ότι άσκοπες μετακινήσεις δεν υπάρχει λόγος να γίνουν, ειδικά αυτό το διήμερο-τριήμερο. Ωστόσο, πολλοί θα επιχειρήσουν να έρθουν και στην περιοχή, εκεί στη Βιάννο. Βλέπουν τώρα τις όμορφες εικόνες. Χρειάζεται κάποια προσοχή, σίγουρα χρειάζεται προσοχή. Αντιολιστικές αλυσίδες, μας είπε ο Δήμαρχος στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Εύη, δεν ξέρω τι εικόνα έχεις για να προσεγγίσει κάποιος ποιες περιοχές χρειάζεται αλυσίδες. Βέβαια, αν μπορούμε, την έχουμε. Βέβαια, φωτογραφίες εντωμεταξύ. Πάμε να δούμε φωτογραφίες. Ξέρετε, και λόγω οι τηλεπικοινωνίες και λόγω των καιρικών φαινομένων έχουν επηρεαστεί. Φωτογραφίες μας έστειλε η Εύη πριν από λίγα δευτερόλεπτα.